Οι πρώτες αψιμαχίες στη μάχη για το ελληνικό χρέος άρχισαν, καθώς οι αντίπαλοι παίκτες επιχειρούν να ενισχύσουν τη θέση τους. Παίζοντας εντός έδρας από τη Λίμα του Περού και την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Κριστίν Λαγκάρντ σε μια κίνηση Take it or leave it ζήτησε συγκεκριμένες εγγυήσεις από την Ελλάδα και την Ευρωζώνη για να συμμετάσχει στο τρίτο ελληνικό πρόγραμμα, τονίζοντας ότι όποια παρέμβαση στο χρέος πρέπει να γίνει πριν τη χορήγηση δανείου. Το λέω συνέχεια ότι το πρόγραμμα πρέπει να στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις από την πλευρά της Ελλάδας στο συνταξιοδοτικό, τις τράπεζες σε πολλά μεταρρυθμιστικά μέτωπα που έχουν μείνει ανέγκυχτα. Ο δεύτερος πυλώνας είναι μια επέμβαση στο χρέος ώστε να καταστεί βιώσιμο σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς. Οι δικοί μας υπολογισμοί λένε ότι δεν χρειάζεται να παρέμβουμε στο ελληνικό χρέος τα επόμενα 15 χρόνια, ήταν η απάντηση του Γερούν Ντάισελμπλουμ μέσω του πρακτορείου Reuters. Θα δούμε αν υπάρχουν χρηματοδοτικά πικς τα επόμενα 30 χρόνια. Η ανάλυση του ESM έχει δείξει πως οι πρώτες χρηματοδοτικές δυσκολίες ίσως προκύψουν σε 15 χρόνια. Αν αυτό ισχύει, θα ήταν περίεργο να προσπαθήσουμε από τώρα να τις περιορίσουμε. Είναι πολύ μακριά. Πιάνοντας το νήμα από εκεί που το είχε αφήσει η Άγγελα Μέρκελ, ο πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε ότι η νέα τάση μεταξύ των γραφειοκρατιών της Ευρωζώνης θέλει η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους να βασίζεται πάνω στον κανόνα ότι η Ελλάδα θα πρέπει να δαπανάει ετησίως έως το 15% του ΑΕΠ της για τοκοχρεωλήσια. Η προσέγγιση στο ζήτημα έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει. Θα δούμε πώς η Ελλάδα μπορεί να διαχειρίζεται το χρέος της σε ετήσια βάση. Έχουμε ήδη κάνει πολλά για να μειώσουμε τα επιτόκια. Τους έχουμε παράσχει διάρκειες ορίμασης έως 32 έτη, άρα λοιπόν η εξυπηρέτηση του χρέους τους θα πρέπει να είναι άνετη. Το 2014 η Ελλάδα κατέβαλε για χρεολύσια 30,9 δισεκατομμύρια ευρώ ή το 17,3% του ΑΕΠ, περισσότερο δηλαδή από ό,τι ορίζει ο κανόνας Ντάισελμπλουμ. Το ποσό αυτό πέφτει στα 21,9 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος ή 12,6% του ΑΕΠ και μόλις στο 7,6% του ΑΕΠ, δηλαδή 13,1 δισεκατομμύρια το 2016. Το 2022 όμως η Ελλάδα θα κληθεί να πληρώσει 33,4 δισεκατομμύρια, που σημαίνει ότι χωρίς άλλες παρεμβάσεις πρέπει μέσα σε 7 χρόνια να έχει αυξήσει το ΑΕΠ της κατά τουλάχιστον 49 δισεκατομμύρια ευρώ στα 222. Μεγάλες πληρωμές ακολουθούν και τα δύο επόμενα χρόνια, με 28,8 δισεκατομμύρια το 2023 και 24,5 δισεκατομμύρια το 2024. Στη συνέχεια, τα τοκοχρεωλήσια περιορίζονται εκ νέου, χαρακτηριστική η περίπτωση ότι το 2030 φτάνουν τα 14,2 δισεκατομμύρια. Ένα όριο 15% για την εξυπηρέτηση του χρέους, όπως το προτείνει ο Ντάισελμπλουμ, μας φαίνεται γελιοδός μεγάλο. Εκτός όμως από τις αντιρρήσεις των αναλυτών και σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, και το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θεωρεί το 15% βαρύ και υποστηρίζει ένα όριο κοντά στο 10%, χωρίς πάντως να υπάρχει ακόμη επίσημη τοποθέτηση. Αυτό πάντως που έχει ξεκαθαρίσει το Ταμείο είναι ότι όποια παρέμβαση θα πρέπει να γίνει με βάση τους δικούς του υπολογισμούς για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Η Ουάσιγκτον, όπως φαίνεται στην πρόσφατη έκθεσή της για τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις, θεωρεί ότι το ελληνικό χρέος θα φτάσει το 2016 στο 206,6% του ΑΕΠ, έναντι 200,9% που αναγράφεται στον προϋπολογισμό και στο μνημόνιο, ενώ το 2020 θα είναι καρφωμένο στο 182,5% του ΑΕΠ, έναντι 174,5% των ευρωπαϊκών υπολογισμών. Θα δούμε το θέμα μετά το τέλος της αξιολόγησης, δήλωσε στο πρακτορείο Bloomberg ο Πιέρ Μοσκοβισί. Πρέπει να το δούμε το θέμα αυτό μετά τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Όταν θα έχει τελειώσει η πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος, θα έχουν υλοποιηθεί τα προαπαιτούμενα, νέα προαπαιτούμενα θα έχουν ψηφιστεί και αν το πρόγραμμα είναι εντός τροχιάς, τότε μπορούμε να κινηθούμε προς μία αναμόρφωση. Οι Ευρωπαίοι πάντως και κυρίως η Γερμανία θεωρούν τη συμμετοχή του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα εκ των όνων Κάνεφ, με τον Γερούν Ντάισελμπλουμ να προσθέτει ότι θα ήθελε τη συμμετοχή της Ουάσιγκτον ακόμη και χωρίς δανειοδότηση, καθώς στόχος ούτως ή άλλως, όπως είπε, είναι η αντικατάσταση των ακριβότερων δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τα φθηνότερα ευρωπαϊκά. Μέσα σε αυτό το κλίμα συνεχίζει τις επαφές του Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο οποίος βρίσκεται στη Λίμα και θα έχει την Παρασκευή συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Τζακ Λιού και την Κυριακή με την Κριστίν Λαγκάρντ.